Μπέργκιν, γιατί Μπέργκιν είναι και στο λένε απλά σαχίδιο, Crossfire από την Wisport. Πλέον ο Στεγόσαυρος είναι ένας από τους επίσημους αντιπροσώπους της Wisport στην Ελλάδα, όχι μόνος δυστυχώς, και φέρνουν πλήρη γκάμα των προϊόντων της. Με σχετική καθυστέρηση, γιατί να ξέρετε ότι η Wisport έχει 2 μήνες ουρά αναμονής. Είναι μια μάρκα η οποία έχει ανατιναχτεί στο διεθνές στερέωμα, εκτιναχτεί στο διεθνές στερέωμα κυριολεκτικά. Και δικαίως, γιατί τα προϊόντα της είναι απλά ως καταπληκτικά. Λοιπόν, ας δούμε εν προκειμένου αυτό που για μένα είναι το πιο ενδιαφέρον προϊόν της, το Crossfire. Το Crossfire, όπως λέει και η λέξη cross, είναι μια διασταύρωση, ένα υβρίδιο. Εγώ είναι ένα μεγάλο μπέργκιν, είναι ένα μπέργκιν άνετα 50 λίτρων που θα δείτε μεγαλώνει ακόμα περισσότερο και καλύπτει όλες τις ανάγκες. Νομίζω ότι ένας λογικός άνθρωπος θα πρέπει να το προτιμήσει από οποιαδήποτε ανάγκης. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτό που αποτελεί το μαγικό σε όλα τα μπέργκιν και είναι το σύστημα της πλάτης. Η Wisport έχει το σύστημα FIS Plus, Airnet, το οποίο είναι πλήρως προσαρμόσιμο, δηλαδή εκμεταλλεύεται το σκελετό τις δύο αυτές λάμες για να ανεβοκατεβάζει σε ό,τι ύψος θέλετε το σύστημα ανάρτησής του. Λοιπόν, το καταπληκτικό με αυτό δεν είναι απλά ότι πετυχαίνεις να έχεις εκεί που θέλεις ακριβώς τους ημάντες σου, αλλά ότι μπορείς να τους αλλάζεις εν κινήσει. Δηλαδή την ώρα που πας στον ανήφορο να το ρυθμίζεις αλλιώς, την ώρα που θες να κατηφορήσεις να το ρυθμίσεις αλλιώς. Στον κατήφορο μπορεί να το θέλεις πιο πίσω, να πέσουν λίγο πιο χαμηλά τα κιλά. Στον ανήφορο το θέλεις απάνω. Οπότε μπορείς να παίξεις ρυθμίζοντας τα από εδώ εν κινήσει κυριολεκτικά. Λοιπόν, καταπληκτικό σύστημα. Επίσης βέβαια πολύ σημαντικό το ότι έχει αυτό το αφρόδες υλικό εσωτερικά, όπως βλέπετε. Πολύ καλή μαλακωσιά, σχεδόν 1% στους ημάντες. Δεν θα πονέσει την πλάτη. Δημιουργεί εδώ κενό για τη σπονδυλική στήλη και εδώ για να αεριζόμαστε καλύτερα. Οι ημάντες ώμου έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα του ότι διαθέτουν εδώ χώρο για να κρεμάσεις υλικά. Ρυθμίζουν εδώ πόσο κοντά ή μακριά το θέλεις, δηλαδή πέραν από τη ρύθμιση καθύψος ρυθμίζεις και πόσο πάνω ή κάτω θέλεις να είναι το σακίδιο. Ταχύ απελευθέρωση με πάρα πολύ καλές τρίαινες, έτσι, όχι αστεία. Λοιπόν, σύστημα για το στήθος και κατεβαίνοντας πιο κάτω βρίσκουμε την πολύ καλή ζώνη τους. Η ζώνη έχει πολύ παχιά γέμιση και αυτή γύρω γύρω και το ίδιο σύστημα που απομακρύνει τον υδρότα. Επίσης η ζώνη, ένα καινούριο ζητούμενο πλέον, είναι να μπορεί να αφαιρεθεί. Μπορούμε να την αφαιρέσουμε λοιπόν τη ζώνη και να έχουμε το σακίδιό μας πιο ελεύθερο, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, αν η αποστολή απαιτεί κάτι τέτοιο. Είναι πολύ καλά υλικά όλα αυτά. Οι τρίαινες είναι Duraflex. Η Duraflex είναι πολύ καλή μάρκα. Και έχουμε και τα πρώτα μολ, εδώ όπως βλέπετε, για να κρεμάσουμε υλικά που θέλουμε να βοηθήσουμε σε θηκούλες εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τον πρώτο λόγο που λέγεται cross αυτό το σακίδιο. Όπως είδαμε πριν, έχει 2 λαβές μεταφοράς εδώ. Έτσι. Πολύ καλές, πολύ ισχυρές λαβές, μπορούμε να το μεταφέρουμε από εδώ. Δίνει όμως και την εξής πρωτοποριακή και καινοτόμα δυνατότητα. Α, από εδώ μπορούμε να βγάλουμε το σκελετό, αν θέλουμε να το διπλώσουμε για να το μεταφέρουμε πιο εύκολα. Λοιπόν, εδώ απελευθερώνει ένα ειδικό κάλυμα που έρχεται και κρύβει όλο το σύστημα ζωνών και ημαντών.
έχετε ξαναδεί σε άλλα σακίδια αυτό, αλλά είναι η πρώτη φορά ενός εμπορικού σακιδίου με τέτοιες δυνατότητες. Λοιπόν, και με μια τόσο απλή κίνηση το φερμουάρι είναι κροκό, για να ξέρετε, πολύ καλά φερμουάρι επίσης, από το 1944 φερμουάρι κροκό. Και έχοντας εδώ αυτό τον ημάντα, έχουμε μετατρέψει το μπέργκιν μας σε μια πολύ ωραία τσάντα όμου. Χωρίς τον κίνδυνο να μας μπλεχτεί πουθενά, χωρίς τίποτα. Ή χρησιμοποιώντας αυτή τη λαβή σε σακουαγιάζ. Απλό, καταπληκτικό, υπέροχο. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα σκέλος που το καθιστά cross πραγματικά. Το άλλο σκέλος είναι ότι εντάξει, είδατε ότι έχουμε ένα μεγέθος μπέργκιν, αλλά αποφασίσαμε ότι θέλουμε περισσότερο χώρο. Αποφασίσαμε ότι θέλουμε περισσότερο χώρο, λοιπόν, πάρα πολύ απλά, με αυτό εδώ το φερμουάρ γύρω γύρω, το μεγαλώσαμε κατά 10 εκατοστά και ξαφνικά κερδίσαμε 50% περισσότερη χωρητικότητα. Τόσο απλά, τόσο ωραία. Να μην παραβλέψω να πω ότι στο πλάι, όπως βλέπετε, έχει μολ, που σημαίνει ότι μπορείτε να βάλετε δικές σας θήκες ή αν θέλετε να αγοράσετε χωριστά τις δύο θήκες τις πλαϊνές που διαθέτει η Wisport, που είναι και στην ίδια απόχρωση, και να τις προσθέσετε και να τις χρησιμοποιείτε σαν sustainment bags. Είναι μολ οι θήκες τους, άρα μπορείτε να κάνετε και από εδώ τη δουλειά σας. Οι μάντες συμπίεσης δεξιά-αριστερά, που όταν τους τραβήξουμε το μπέργκιν μας μεταμορφώνεται σε ένα σάκο συμπίεσης ουσιαστικά. Λοιπόν, και πάμε να δούμε από μπροστά τι έχει να μας πει. Λοιπόν, και ξέχασα βέβαια από το πλάι να σας δείξω ότι υπάρχουν και δύο τσέπες κρυφές, πολυβολικές εδώ, που μπορούμε να βάλουμε υλικά και να έχουμε πρόσβαση ακόμα και από εδώ. Δεν έχει κεφάλι, δεν έχει καπάκι, δεν το χρειάζεται όμως. Λοιπόν, πάμε να δούμε από μπροστά. Από μπροστά έχουμε πάλι μολ, πλήρε σύστημα μολ, αν θέλουμε να βάλουμε θήκες, και έχουμε και οι μάντες και με υλικό εδώ για να βάλουμε, παραδείγματος χάρη, η μάντα κράνους, να έχει τα πόδι κράνους δηλαδή. Από εδώ ανοίγουμε και έχουμε μια πολύ ωραία, πολύ βολική τσέπη για έγγραφα και άλλα υλικά. Βέλκρο για τη σήμανσή μας. Λοιπόν, μια πολύ πιο μεγάλη τσέπη που έχουμε πρόσβαση από εδώ. Πολύ χρηστική και αυτή. Πάμε στο κυρίως διαμέρισμα. Το κυρίως διαμέρισμα έχει το μεγάλο χάρισμα του να ανοίγει μέχρι κάτω. Λοιπόν, και να είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένο εσωτερικά. Έχουμε λοιπόν οι μάντες σύστηξης των υλικών μας εδώ. Έχουμε στο πλάι 4 τσέπες, πολύ ωραία, που θα βάλουμε τα υλικά μας εδώ. Για τη λογική είναι ότι φυσικά το μπέργκιν θα τα ανοίξουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Και έχουμε διάφορο δικτυωτό υλικό και από την πάνω πλευρά που μπορούμε να απομονώσουμε άλλα υλικά μας. Ένα τεράστιο συγκεκριμένο μέρισμα, πολύ βολικό και αυτό. Λοιπόν, μια πολύ καλή λύση, μια λύση που πρέπει να θυμίσουμε ότι είναι από κορντούρα, 100% κορντούρα, το καλύτερο υλικό που μπορεί να βρει, ειδικά σε αυτή τη σχέση τιμής απόδοσης. Κροκό, όπως είπαμε, το φερμουάρ του.
Μια πολύ έξυπνη λύση που αναβαθμίζεται εύκολα με τις πλέινες θήκες αν θέλουμε ακόμα περισσότερο χώρο, αν και είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μπέργκιν που γίνεται σακίδιο, αν και έχει ένα εξαιρετικό σύστημα κυμάντων μέσα. Νομίζω ότι το Crossfire θα σας καλύψει για πάρα πολλές και διαφορετικές ανάγκες. Και αν είναι μέσα στο κονδύλι σας, πάρτε το, δεν θα χάσετε. Αυτά και στο επανειδήν με ακόμα περισσότερες λύσεις από το στεγόσκοπο. Ευχαριστούμε.